τον αγαπημένο της Γιώργο Αγγελόπουλο και να παντρευτούν. Τι ώρα είναι το ζευγάρι, ο γάμος, Αλέξανδρε? Γνωρίστηκε πριν ένα χρόνο, εδώ στο συγκεκριμένο εκκλησάκι. Ωστόσο, μέχρι να διαιρεύσει το προσκλητήριο, κανείς από τους δύο δεν είχε επιβεβαιώσει τις φήμες του δεσμού τους. Ναι. Δεν μου λες, ξέρουμε ώρα που θα γίνει ο γάμος? Ξέρουμε ώρα, 5 ή 7. Ο γάμος θα γίνει στις 5 το απόγευμα. 5, καλά θυμάμαι. Στις 5. Θυμάμαι γιατί εγώ πήρα προσκλητήριο. Να τα λέμε κι αυτά. Τα πήρε. Βέβαια, με καλέσανε. Δεν θα πάω. Πήρες εσύ. Μην κρατήσετε θέση και τζάμπα. Περιμένετε, δεν μπορώ να έρθω. Έχω τα παιδιά, λείπει ο άντρας, πολλά τα βάσανα. Για πες. Να σου πω ότι έχουν πάρει προσκλητήριο 500 με 600 άτομα περίπου. Ναι. Άτομα που είναι φίλοι του ζευγαριού, αλλά και κάποια άτομα που δεν γνωρίζει το ζευγάρι. Καλή ώρα, καλή ώρα. Κάτσε, βέβαια, δεν του ξέρει. Δεν του ξέρω, παιδί μου, προσωπικά. Δεν έχετε βρεθεί ποτέ. Και πώ σου στείλω προσκλητήριο? Τον έχω δει τυχαία, τον Γιώργο, στου Αγίου Ισιδώρου. Τον έχω δει τυχαία, αλλά δεν μιλήσαμε, δεν του γνωρίζω να πάω να το χαιρετήσω. Ξέρεις, δεν είμαι και από του ανθρώπου που. Δεν είσαι πιέρτζο. Κάνει, ξέρω, σε ωραία νύχια. Μπορεί και να το κάνω, ρε παιδί μου, αν το νιώσω. Σταμάτα, δεν τρέπεσαι, σε κόλακα, σατανά! Μήπως επέτυχε τη μέρα που γνωριστήκανε και σε θεωρούν την καλή του συνεράιδα. Γι' αυτό σε καλέσαμε. Μπορεί να με γουστάρουν, σαν τύπησα, ρε. Ας την καλέσουμε αυτή. Λεγού είναι αυτή, θα φανάξουμε. Στάθηκε ο Πάτερ Δημήτριος, ο οποίος είναι πνευματικός του Γιώργου. Ο οποίος όμως τελικά δεν θα συντελέσει το γάμο. Δεν θα κάνει το μυστήριο. Αλλά θα είναι καλεσμένος φυσικά. Σωστά. Το μυστήριο. Δυστυχώς, επειδή θα είναι στην Κρήτη, δεν θα μπορέσει να έρθει. Α, καθόλου, μάλιστα. Ωστόσο, τον γάμο θα τελέσει ο Πάτερ Δημήτριος Καβαθάς, πνευματικό παιδί του Πάτερ Δημήτριου Λουπασάκη. Μια οικογένεια. Τώρα, βέβαια, φαντάζομαι ότι δεν έχει στολιστεί η εκκλησία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, βρε Αλέξανδρε. Υπάρχει καθυστέρηση στον ήχο, να πούμε, με το όταν βγαίνει κάποιος. Οπότε, μέχρι να μας ακούσει και να απαντήσει, γι' αυτό βλέπετε λίγο τη συνεννόηση περίεργη.